Το Νοέμβριο του 1784 ένα γερμανικό περιοδικό δημοσίευσε μια απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι διαφωτισμός» και ο απαντών ήταν ο Καντ. Ένα ελάσσον κείμενο ίσως. Όμως νομίζω ότι σηματοδοτεί μία διακριτική είσοδο στην ιστορία της σκέψης πάνω σε ένα ερώτημα στο οποίο η σύγχρονη φιλοσοφία δεν μπόρεσε να απαντήσει, αλλά και από το οποίο ποτέ δεν μπόρεσε να απαγκιστρωθεί. Πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο επαναλαμβάνεται με ποικίλε μορφές επί δύο αιώνες τώρα, από τον Χέγκελ μέσω του Νίτσε ή του Max Weber μέχρι τον Χορανχάιμερ ή τον Habermas. Κανένας σχεδόν φιλόσοφος δεν απέφυγε να αντιμετωπίσει το ερώτημα αυτό άμεσα ή έμεσα. Τι είναι, λοιπόν, το φαινόμενο αυτό που ονομάστηκε διαφωτισμό και το οποίο έχει καθορίσει, εν μέρη τουλάχιστον, το τι είμαστε, τι σκεπτόμαστε και τι πράττουμε σήμερα. Α φανταστούμε ότι το γερμανικό περιοδικό υπάρχει ακόμα και ότι θέτει στου αναγνώστε του το ερώτημα. Τι είναι η σύγχρονη φιλοσοφία? Ίσως θα απαντούσαμε με μια νυχό. Η σύγχρονη φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία που επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, το οποίο τόσο απερίσκεπτα τέθηκε πριν δύο αιώνες. Τι είναι ο διαφωτισμός? Ας σταθούμε για λίγο στο κείμενο του Καντ. Αξίζει την προσοχή μας για διάφορους λόγους. 1. Στο ίδιο ερώτημα ο Μόζες Μέντελσον είχε απαντήσει και αυτός στο ίδιο περιοδικό μόλις δύο μήνες νωρίτερα. Όμως ο Καντ δεν είχε υπόψη του το κείμενο του Μέντελσον όταν έγραφε το δικό του. Για να είμαστε ακριβείς η συνάντηση του γερμανικού φιλοσοφικού κινήματος με την εξέλιξη της εβραϊκής κουλτούρας δεν χρονολογείται από αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ο Μέντελσον βρισκόταν σε τούτο το σταυροδρόμι κάπου 30 χρόνια μαζί με τον Λέσσινγκ, αλλά από τη στιγμή αυτή υπήρξε ένα θέμα δημιουργίας χώρου για την εβραϊκή κουλτούρα μέσα στη γερμανική σκέψη. Πράγμα που ο Λέσσινγκ είχε επιχειρήσει με το έργο του Die Juden, ή, με άλλα λόγια, ένα θέμα αναγνώρισης κοινών προβλημάτων μεταξύ εβραϊκής σκέψης και γερμανικής φιλοσοφίας. Με τα δύο κείμενα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό, ο γερμανικός διαφωτισμός και η εβραϊκή χασκάλα αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στο ίδιο ιστορικό περιβάλλον, ότι επιζητούν να πιστοποιήσουν τις κοινέ διαδικασίες από τις οποίες προέρχονται και αυτός είναι ίσως ένας τρόπος για να διακηρυχθεί η παραδοχή ενός κοινού πεπρωμένου. Τώρα εμείς γνωρίζουμε σε ποιο δράμα επρόκειτο να οδηγήσει αυτό. 2. Όμως υπάρχει κάτι περισσότερο. Κάθε αυτό και μέσα στη χριστιανική παράδοση. Το κείμενο του Καντ θέτει ένα καινούριο πρόβλημα. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που η φιλοσοφική σκέψη επιχειρούσε να στοχαστεί πάνω στο παρόν της. Όμως, μιλώντας σχηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο στοχασμός είχε μέχρι τότε εκφραστεί με τρεις κύριες μορφές. Το παρόν μπορεί να αναπαρασταθεί ως ανήκον σε μία ορισμένη περίοδο του κόσμου, διακρινόμενη από τις άλλες μέσω κάποιων εγγενών χαρακτηριστικών ή διαχωριζόμενη από τις άλλες από κάποιο δραματικό γεγονός. Έτσι, στον πολιτικό, του Πλάτωνος, οι συνομιλητές αναγνωρίζουν ότι ανήκουν σε μία από εκείνες τις στροφές του κόσμου κατά τις οποίες ο κόσμος γυρίζει προς τα πίσω με όλες τις αρνητικές συνέπειες που είναι δυνατόν να επακολουθήσουν. Το παρόν μπορεί να τίθεται υποέρευνα σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθούν μέσα σε αυτό τα προδρομικά σημάδια ενός επερχόμενου γεγονότος. Εδώ έχουμε την αρχή ενός είδους ιστορικής ερμηνευτικής, της οποίας παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο Αυγουστίνος. Το παρόν μπορεί επίσης να αναλυθεί ως σημείο μετάβασης προς την ανατολή ενός καινούργιου κόσμου. Έτσι το περιγράφει ο Βίκο στο τελευταίο κεφάλαιο της Λασιέν Σανουόβα. Ό,τι διαβλέπει στο σήμερα είναι μία ολοκληρωμένη ανθρωπιά η οποία απλώνεται σε όλα τα έθνη διότι λίγοι μεγάλοι μονάρχες κυβερνούν αυτόν τον κόσμο των λαών. Είναι επίσης μια Ευρώπη που ακτινοβολεί τέτοια ανθρωπιά η οποία ξεχυλίζει σε όλα τα αγαθά που δημιουργούν την ευτυχία της ανθρώπινης ζωής. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ο Καντ θέτει το ερώτημα του διαφωτισμού είναι εντελώς διαφορετικός δεν πρόκειται ούτε για μία περίοδο του κόσμου στην οποία ανήκει κανείς, ούτε για ένα γεγονός που συλλαμβάνουμε τα προμηνύματά του, ούτε για την ανατολή ενός επιτεύγματος. Ο Καντ ορίζει τον διαφωτισμό με έναν απολύτως σχεδόν αρνητικό τρόπο, ως έξοδο. Σε άλλα του κείμενα σχετικά με την ιστορία, ο Καντ περιστασιακά θέτει ερωτήματα προέλευσης, ή ορίζει την εσωτερική τελεολογία της ιστορικής διαδικασίας. Στο κείμενό του για τον διαφωτισμό διαπραγματεύεται το ερώτημα μόνον της σύγχρονης πραγματικότητας. Δεν προσπαθεί να κατανοήσει το παρόν με βάση μια ολότητα ή ένα μελλοντικό επίτευγμα. Αναζητά μια διαφορά. Ποια διαφορά εισάγει το σήμερα σε σχέση με το χθες. 3. Δεν θα προχωρήσω εδώ σε λεπτομέρειε σχετικά με το κείμενο αυτό, το οποίο παρόλη τη συντομία του δεν είναι πάντοτε πολύ σαφές. Απλώς θα ήθελα να υποδείξω τρία ή τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία, τα οποία πιστεύω ότι είναι σημαντικά αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Καντ έθεσε το φιλοσοφικό ερώτημα του παρόντος. Ο Καντ καταδεικνύει ευθύς εξ αρχής ότι η έξοδος η οποία χαρακτηρίζει τον διαφωτισμό είναι μια διαδικασία η οποία μας λυτρώνει από την κατάσταση της ανοριμότητας και με τον όρο ανοριμότητα εννοεί μια ορισμένη κατάσταση της θελήσεώς μας που μας κάνει να αποδεχόμαστε την εξουσία κάποιου άλλου για να μας οδηγήσει σε περιοχές όπου γίνεται επίκληση στη χρήση του λόγου ο Καντ φέρνει τρία παραδείγματα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανοριμότητας όταν ένα βιβλίο αντικαθιστά την νόησή μας, όταν ένας πνευματικός ηγέτης παίρνει τη θέση της συνείδησής μας, όταν ένας γιατρός αποφασίζει για μας ποια πρέπει να είναι η διετά μας. Παρένθεση. Α σημειώσουμε ότι η καταγραφή των τριών αυτών κριτικών αναλύσεων είναι εύκολο να αναγνωριστεί παρόλο που στο κείμενο δεν είναι σαφής. Κλείσιμο παρένθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ο διαφωτισμός ορίζεται με την τροποποίηση της προϋπάρχουσας σχέσης η οποία συνδέει τη βούληση, την εξουσία και τη χρήση του λόγου. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι αυτή η έξοδος παρουσιάζεται από τον Καντ με έναν μάλλον αμφίσιμο τρόπο την χαρακτηρίζει ως ένα φαινόμενο, μία ενεξελίξη διαδικασία, όμως την παρουσιάζει επίσης ως καθήκον και υποχρέωση. Από την πρώτη κιόλας παράγραφο σημειώνει ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος υπεύθυνο για την ανοριμότητά του. Έτσι πρέπει να υποτεθεί ότι ο άνθρωπος θα καταστεί ικανός να ξεφύγει από την ανοριμότητα μόνο με μία αλλαγή που αυτός ο ίδιος θα δημιουργήσει μέσα του. Εμφατικά, ο Καντ λέγει ότι αυτός ο διαφωτισμός έχει ένα βάλσπρους. Το βάλσπρους, λοιπόν, είναι ένα εραλδικό έμβλημα, δηλαδή ένα διακριτικό χαρακτηριστικό, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αναγνωριστεί και συγχρόνως ένα ρητό, μία οδηγία που δίδει κανείς στον εαυτό του και την προτείνει στους άλλους. Ποια είναι λοιπόν αυτή η οδηγία. Τόλμησε να γνωρίσεις, να έχεις το θάρρος, την τόλμη να γνωρίσεις. Έτσι ο διαφωτισμός πρέπει να θεωρείται τόσο ως μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι μετέχουν συλλογικά όσο και ως μία πράξη θάρρους την οποία οφείλει κανείς να επιτελέσει προσωπικά. Οι άνθρωποι είναι συγχρόνως στοιχεία και φορείς μίας και της αυτής διαδικασίας. Μπορεί να είναι πρωταγωνιστές μέσα στη διαδικασία στο βαθμό που συμμετέχουν σε αυτήν και η διαδικασία επισυμβαίνει στον βαθμό που οι άνθρωποι αποφασίζουν να είναι οι εθελοντικοί πρωταγωνιστές της. Μια τρίτη δυσκολία εμφανίζεται στο σημείο αυτό στο κείμενο του Καντ σχετικά με τη χρήση της λέξης «ανθρωπότητα». Η σημασία αυτής της λέξης στην καντιανή σύλληψη της ιστορίας είναι πολύ γνωστή. Θα πρέπει άραγε να εννοήσουμε ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος εμπλέκεται στη διαδικασία του διαφωτισμού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να φανταστούμε τον διαφωτισμό ως μία ιστορική μεταβολή που επηρεάζει την πολιτική και κοινωνική ύπαρξη όλων των ανθρώπων πάνω στη γη ή μήπως πρέπει να εννοήσουμε ότι ο διαφωτισμός είναι πάγεται μία μεταβολή η οποία επηρεάζει ό,τι συνιστά την ανθρωπινότητα των ανθρωπίνων όντων Σε τέτοια περίπτωση προκύπτει το ζήτημα να γνωρίσουμε τι είναι αυτή η μεταβολή Εδώ πάλι η απάντηση του Καντ δεν στερείται μια ορισμένη αμφισημίας. Εν πάση περιπτώσει, κάτω από τη φαινομενική της απλότητα είναι μάλλον πολύπλοκη. Ο Καντ εντοπίζει δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες η ανθρωπότητα μπορεί να ξεφύγει από την ανοριμότητά της και οι δύο αυτές προϋποθέσεις είναι συγχρόνως πνευματικές και θεσμικές, εθνικές και πολιτικές. Η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ότι η περιοχή της υπακοής και η περιοχή της χρήσης του λόγου πρέπει να διακρίνονται πλήρως. Χαρακτηρίζοντας εν συντομία την κατάσταση της ανοριμότητας, ο Καντ επικαλείται τη γνωστή έκφραση «Μη συλλογίζεστε, μόνο να ακολουθείτε τις εντολές». Αυτή είναι, σύμφωνα με την άποψή του η μορφή με την οποία ασκούνται συνήθως η στρατιωτική πειθαρχία, η πολιτική εξουσία και η θρησκευτική αυθεντία. Η ανθρωπότητα θα φτάσει το στάδιο της οριμότητας όταν δεν χρειάζεται πλέον να υπακούει και όταν υποθεί στους ανθρώπους «υπακούετε» και θα είστε ικανοί να συλλογίζεστε όσο θέλετε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η γερμανική λέξη η οποία χρησιμοποιείται εδώ αυτή η λέξη την οποία ο Καντ χρησιμοποιεί επίσης στις κριτικές του δεν αναφέρεται ακριβώς σε οποιαδήποτε χρήση του λόγου αλλά σε μία χρήση του λόγου κατά την οποία ο λόγος δεν έχει άλλο σκοπό παρά μόνο τον εαυτό του. Αυτή η λέξη σημαίνει το συλλογίζεσθε προς χάριν του συλλογίζεσθε και ο Καντ φέρει παραδείγματα τα οποία εκ πρώτης όψεως είναι εντελώς ασήμαντα το να πληρώνει κανείς τους φόρους που του επιβάλλονται, ενώ συγχρόνως μπορεί να εκφράζει όσο θέλει την αντίθεσή του προς το σύστημα της φορολογίας. Αυτό θα ήταν χαρακτηριστικό της οριμότητας ή πάλι το να δέχεται κανείς την υπευθυνότητα αν είναι κληρικός να κατηχεί τους ενορίτες του ενώ συγχρόνως μπορεί ελεύθερα να συλλογίζεται σχετικά με το δόγμα της Εκκλησίας που υπηρετεί. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ο Καντ δεν εννοεί τίποτα πολύ διαφορετικό από εκείνο που εννοούσαν από τον 16ο αιώνα και ύστερα, μιλώντας για ελευθερία της συνείδησης. Το δικαίωμα να συλλογίζεται κανείς όπως του αρέσει από τη στιγμή που υπακούει όπως οφείλει. Κι όμως είναι εδώ που ο Καντ εισάγει στο παιχνίδι κάποια άλλη διάκριση και με έναν μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Η διάκριση την οποία εισάγει είναι μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας χρήσης του λόγου. Αλλά προσθέτει αμέσως ότι ο λόγος πρέπει να είναι ελεύθερος κατά την δημόσια χρήση του και οφείλει να είναι πιθήνιος κατά την ιδιωτική χρήση του. Πράγμα που είναι, κατά την αντιστοιχία των όρων, το αντίθετο από ό,τι συνήθως ονομάζεται ελευθερία της συνείδησης αλλά οφείλουμε να γίνουμε κάπως ακριβέστεροι. Τι συνιστά κατά τον Καντ αυτή την ιδιωτική χρήση του λόγου, σε ποια περιοχή ασκείται. Ο άνθρωπος, λέγει ο Καντ, κάνει ιδιωτική χρήση του λόγου όταν είναι μέρος ενός μηχανισμού, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, όταν έχει κάποιον ρόλο να παίξει στην κοινωνία και κάποια λειτουργήματα να επιτελέσει να είναι στρατιωτικός, να πρέπει να πληρώνει φόρους, να είναι επιφορτισμένος να κηρύττει στους ενορίτες του, να είναι δημόσιος λειτουργός. Όλα αυτά καθιστούν το ανθρώπινο όν, ιδιαίτερο τμήμα της κοινωνίας. Εξ αυτού, ο άνθρωπος βρίσκεται τοποθετημένος σε μία προκαθορισμένη θέση, όπου οφείλει να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες και να εξυπηρετήσει σε συγκεκριμένους σκοπούς ο Καντ δεν ζητά από τους ανθρώπους να έχουν μια τυφλή και ανόητη υπακοή, αλλά να προσαρμόζουν τη χρήση που κάνουν του λόγου τους σε αυτές τις καθορισμένες συνθήκες και κατά συνέπεια ο λόγος πρέπει να υπόκειται στους εν λόγω ιδιαίτερους σκοπούς. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εδώ οποιαδήποτε ελεύθερη χρήση του λόγου. Εξάλλου όταν κανείς συλλογίζεται μόνο με το σκοπό να χρησιμοποιήσει τον λόγο του, όταν κανείς συλλογίζεται ως έλογο «ον» παρένθεση και όχι ως μέρος ενός μηχανισμού, κλείσιμο παρένθεσης, όταν κανείς συλλογίζεται ως μέλος της έλογης ανθρωπότητας, τότε η χρήση του λόγου πρέπει να είναι ελεύθερη και δημόσια. Έτσι, ο διαφωτισμός δεν είναι απλώς η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα θα έβλεπαν να εξασφαλίζεται η δική τους προσωπική ελευθερία της σκέψης. Υπάρχει διαφωτισμός όταν η καθολική, η ελεύθερη και η δημόσια χρήση του λόγου υπερτίθενται η μία της άλλης. Τώρα αυτό μας οδηγεί σε ένα τέταρτο ερώτημα το οποίο οφείλουμε να θέσουμε ως προς το κείμενο του Κάντ μπορούμε εύκολα να δούμε πώς η καθολική χρήση του λόγου, παρένθεση ξέχωρα από οποιονδήποτε ιδιωτικό σκοπό, κλείσιμο παρένθεση, είναι η υπόθεση του ίδιου του υποκειμένου ως ατόμου επίσης. Μπορούμε εύκολα να δούμε πώς η ελευθερία αυτής της χρήσης είναι δυνατόν να διασφαλιστεί με έναν καθαρά αρνητικό τρόπο, μέσω της απουσίας οποιασδήποτε πρόκλησης προς αυτήν, αλλά με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η δημόσια χρήση αυτού του λόγου. Ο διαφωτισμός, όπως είδαμε, δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς ως μια γενική διαδικασία που επηρεάζει το σύνολο της ανθρωπότητος. Πρέπει να θεωρηθεί μόνον ως υποχρέωση η οποία τίθεται στα άτομα. Εμφανίζεται λοιπόν τώρα ως πρόβλημα πολιτικό. Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα είναι να μάθουμε πώς η χρήση του λόγου μπορεί να λάβει τη δημόσια μορφή που απαιτείται. Πώς η τόλμη να γνωρίσουμε μπορεί να υπάρξει ολοφάνερα. Τη στιγμή που τα άτομα υπακούουν όσο το δυνατόν πιο πιθήνια. Και ο Καντ, συμπερασματικά, προτείνει στον Φρεδερίκο τον δεύτερο, χωρίς μισόλογα, ένα είδος συμβολέου ενός συμβολέου το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί συμβόλαιο του έλογου δεσποτισμού με τον ελεύθερο λόγο. Η δημόσια και ελεύθερη χρήση του αυτόνομου λόγου θα είναι η καλύτερη εγγύηση, οπωσδήποτε υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτική αρχή στην οποία οφείλει κανείς να υπακούει βρίσκεται η ίδια σε συμφωνία με τον καθολικό λόγο. Ας αφήσουμε στο σημείο αυτό το κείμενο του Καντ. Με κανένα τρόπο δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε ικανό να στοιχειοθετήσει μια ανεπαρκή περιγραφή του διαφωτισμού. Και κανείς ιστορικός, πιστεύω, δεν θα έμενε ικανοποιημένος από αυτό προκειμένου να αναλυθούν οι κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί που έλαβαν χώρα κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Κι όμως, παρόλη την περιστασιακή του φύση, και χωρίς να σκοπεύω να το αποδώσω μια εξέχουσα θέση μέσα στο έργο του Κάντ, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να τονιστεί η σχέση που υφίσταται ανάμεσα σε αυτό το σύντομο άρθρο και στις τρεις κριτικές. Πράγματι, ο Κάντ περιγράφει τον διαφωτισμό ως εκείνη τη στιγμή κατά την οποία η ανθρωπότητα εμφανίζεται να θέτει εν χρήση τον δικό της λόγο, χωρίς να υπόκειται η ίδια σε καμιά εξουσία. Τώρα, είναι ακριβώς σε αυτή τη στιγμή που είναι αναγκαία η κριτική, αφού ο ρόλος της είναι να καθορίσει τους όρους κάτω από τους οποίους νομιμοποιείται η χρήση του λόγου, ώστε να προσδιορίσει τι μπορεί να γνωστεί, τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να ελπίζεται. Οι αθέμητες χρήσεις του λόγου είναι εκείνες που γεννούν τον δογματισμό και την ετερονομία μαζί με την αυταπάτη. Από την άλλη μεριά, όταν η νόμιμη χρήση του λόγου έχει πλήρως καθοριστεί στο επίπεδο των αρχών που την διέπουν, τότε μπορεί να εξασφαλιστεί η αυτονομία. Η κριτική αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το εγχειρίδιο του λόγου που ανδρώθηκε μέσα στον διαφωτισμό και, αντιστρόφως, ο διαφωτισμός είναι η εποχή της κριτικής. Είναι επίσης αναγκαίο, πιστεύω, να υπογραμμίσουμε τη σχέση μεταξύ αυτού του κειμένου του Καντ και άλλων κειμένων τα οποία αφιέρωσε στην ιστορία. Αυτά τα τελευταία στο μεγαλύτερό τους μέρος επιχειρούν να καθορίσουν την εσωτερική τελεολογία του χρόνου και το σημείο εκείνο προς το οποίο κινείται η ιστορία της ανθρωπότητος. Τώρα, η ανάλυση του διαφωτισμού προσδιορίζοντας αυτή την ιστορία ως το πέρασμα της ανθρωπότητος στην κατάσταση της ενηλικίωσης, τοποθετεί τη σύγχρονη πραγματικότητα όσον αφορά τη συνολική κίνηση και τις βασικές της κατευθύνσεις. Όμως συγχρόνως δείχνει πως σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή κάθε άτομο είναι υπεύθυνο με ορισμένο τρόπο για αυτή τη συνολική διαδικασία. Η υπόθεση την οποία θα ήθελα να προβάλλω είναι ότι το μικρό αυτό κείμενο βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο στο σταυροδόμι του κριτικού στοχασμού και του στοχασμού πάνω στην ιστορία. Είναι ένας στοχασμός του Καντ πάνω στη σύγχρονη κατάσταση του δικού του εγχειρήματο. Αναμφισβήτητα δεν είναι η πρώτη φορά που ένας φιλόσοφος εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αναλαμβάνει το έργο του σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι όμως, νομίζω, η πρώτη φορά που ένας φιλόσοφος συνδέει με αυτόν τον τρόπο στενά και εκ των ένδων τη σημασία του έργου του όσον αφορά τη γνώση, τον στοχασμό πάνω στην ιστορία και μια ιδιαίτερη ανάλυση της ειδικής στιγμής κατά την οποία γράφει και εξαιτία της οποίας γράφει. Η νεωτερικότητα του κειμένου αυτού μου φαίνεται πως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι απεικονίζει το σήμερα ως διαφορά μέσα στην ιστορία και ως κίνητρο για ένα συγκεκριμένο φιλοσοφικό έργο. Και κοιτάζοντάς το με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σημείο εκκίνησης. Το περίγραμμα αυτό που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει στάση του μοντερνισμού. Γνωρίζω ότι συχνά μιλούν για τον μοντερνισμό ως μια εποχή ή τουλάχιστον ως συνολογνωρισμάτων χαρακτηριστικών μιας εποχής τοποθετώντας τον σε μια ημερολογιακή περίοδο θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένας λίγο πολύ πρωτόγονος ή αρχαϊκός προμοντερνισμός και να έχει ακολουθήσει ένας ενηγματικός και προβληματικός μεταμοντερνισμός και τότε βρισκόμαστε στη θέση να ρωτάμε κατά πόσο ο μοντερνισμός συνιστά το αποτέλεσμα του διαφωτισμού και της εξέλιξής του ή κατά πόσο πρέπει να τον δούμε ως κάποια ρήξη ή απόκληση όσον αφορά τις βασικές αρχές του 18ου αιώνα. Ξαναγυρίζοντας το κείμενο του Κάντ αναρωτώ με κατά πόσον δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον μοντερνισμό περισσότερο ως στάση παρά ως ιστορική περίοδο. Και με τον όρο στάση εννοώ έναν τρόπο αναφοράς στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια εκούσια επιλογή που κάνουν ορισμένοι οι άνθρωποι. Τέλος, έναν τρόπο του σκέπτεσθε και συναισθάνεσθε. Έναν τρόπο, επίσης, του πράτην και συμπεριφέρεσθε, ο οποίος επισημαίνει μια αναφορά στον χώρο που κανείς ανήκει, ενώ συγχρόνως αυτοπροβάλλεται ως καθήκον. Χωρίς αμφιβολία, κάτι περίπου ανάλογο με αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν ήθος και, συνεπώς, αντί να επιζητούμε να διακρίνουμε τον μοντερνισμό από τον προμοντερνισμό ή τον μεταμοντερνισμό, πιστεύω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε πώς η μοντερνική στάση από τότε που διαμορφώθηκε βρέθηκε αναγκασμένη να αγωνίζεται ανάμεσα στις αντιμοντερνικές στάσεις. Για να χαρακτηρίσω εν συντομία αυτή τη μοντερνική στάση, θα πάρω ένα σχεδόν αναγκαίο παράδειγμα. Το παράδειγμα του Μποντλέαρ, δεδομένου ότι η συνείδηση που εκείνος είχε για τον μοντερνισμό αναγνωρίζεται ευρέως ως μία από τις πλέον οξύες κατά τον 19ο αιώνα. 1. Ο μοντερνισμός συχνά χαρακτηρίζεται ως συνείδηση της ασυνέχειας του χρόνου μια ρήξη με την παράδοση, μια αίσθηση νεωτερικότητας. Ένας ήλιγκος e μπροστά στην παρερχόμενη στιγμή. Και αυτό είναι πράγματι που ο Μποντλέρ φαίνεται να λέγει όταν ορίζει την μοντερνικότητα ως το εφήμερο, το φευγαλαίο, το τυχαίο. Όμως γι' αυτόν το να είναι κανείς μοντέρνος δεν βρίσκεται στο να αναγνωρίζει και να αποδέχεται αυτήν την αέναη κίνηση. Αντιθέτως, βρίσκεται στο να υιοθετεί μια ορισμένη στάση όσον αφορά αυτήν την κίνηση. Και αυτή η εσκεμμένη δύσκολη στάση συνίσταται στην επανασύλληψη ενός αιώνιου πράγματος που δεν κείται πέραν της παρούσας στιγμής, ούτε πίσω της, αλλά εντός της. Ο μοντερνισμός διακρίνεται από τη μόδα η οποία δεν κάνει τίποτε περισσότερο παρά να θέτει υπό το πέρασμα του χρόνου. Είναι η στάση εκείνη που μας καθιστά ικανούς να συλλαμβάνουμε την ηρωική, συσσαγωγικά, πλευρά της παρούσας στιγμής. Ο μοντερνισμός δεν είναι ένα φαινόμενο ευαισθησίας απέναντι στο φευγαλαίο παρόν. Είναι η βούληση να ηρωοποιήσουμε το παρόν. Θα περιοριστώ Σότι ό,τι ο Μποντλερ λέγει σχετικά με τη ζωγραφική των συγχρόνων του, ο Μποντλερ κοροϊδεύει τους ζωγράφους εκείνους οι οποίοι βρίσκοντας τις ενδυμασίες του 19ου αιώνα εξαιρετικά άσχημες, δεν θέλουν να απεικονίζουν τίποτε άλλο παρά αρχαίους μανδύες. Αλλά η μοντερνικότητα στη ζωγραφική δεν συνίσταται για τον Μποντλερ στην εισαγωγή μαύρων ενδυμασιών πάνω στον καμβά. Ο μοντέρνος ζωγράφος είναι εκείνο ο οποίος μπορεί να απεικονίσει τη μαύρη ρεδιγκότητα ως την αναγκαία φορεσιά του καιρού μας. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει πως να κάνει να εκδηλώνεται με τη μόδα του καιρού του η θεμελιώδης, σταθερή, καταθλιπτική σχέση που η εποχή μας διατηρεί με τον θάνατο. Εισαγωγικά, η ενδυμασία και η ρεδικώτα, όχι μόνον κατέχουν την πολιτική του ομορφιά, η οποία αποτελεί έκφραση καθολικής ισότητας, αλλά επίσης και το ποιητικό του κάλος, το οποίο είναι έκφραση της δημόσιας ψυχής, μια απέραντη κορτέζ συνοδεία, επικίδιων μυρολογιών, παρένθεση, ερωτικών, πολιτικών, αστικών. Κάθε ένας από μας θρυνεί κάποια ταφή για να προσδιορίσει αυτή τη μοντερνική στάση, ο Μποντλέρ πολλές φορές επιστρατεύει ένα σχήμα λιτότητας, το οποίο έχει εξαιρετική σημασία, επειδή εμφανίζεται με τη μορφή κανόνος. Εισαγωγικά, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καταφρονείτε το παρόν. 2. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι αυτή η ηρωοποίηση είναι ηρωνική. Η μοντερνική στάση δεν θεωρεί την παρερχόμενη στιγμή ως ιερή με σκοπό να επιχειρήσει να την διατηρήσει ή να την διαιωνίσει. Σίγουρα δεν καταπιάνεται να τη δρέψει ως κάποιο φευγαλαίο και ενδιαφέρον παράδοξο. Κάτι τέτοιο θα ήταν ότι ο Μποντλέρ θα ονόμαζε κατάσταση του θεατή. Ο αργόσχολος, ο περιπλανημένος θεατής μένει ικανοποιημένος να κρατάει ανοιχτά τα μάτια του, να προσέχει και να φτιάχνει μια αποθήκη από μνήμες. Σε αντίθεση, ο Μποντλέρ περιγράφει τον μοντερνικό άνθρωπο. Φεύγει μακριά, εισαγωγικά, φεύγει μακριά, σπέβδοντας, αναζητώντας. Να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχικός, ο πρικισμένος με ενεργητική φαντασία άνθρωπος, που διασχίζει τη μεγάλη ανθρώπινη έρημο, έχει έναν σκοπό υψηλότερο Έναν σκοπό γενικότερο, κάτι διαφορετικό από την πρόσκαιρη απόλαυση της στιγμής. Ψάχνει για εκείνη την ποιότητα που ας μου επιτραπεί να την αποκαλέσω μοντερνικότητα. Βάζει ως στόχο του να αποσπάσει από τη μόδα κάθε στοιχείο που μπορεί να περιέχει πίεση μέσα στην ιστορία, κλείσιμο εισαγωγικό. Ως παράδειγμα μοντερνικότητας, ο Μποντλέρα αναφέρει τον καλλιτέχνη... Κωνσταντίν Γκάι. Θεατής σε πρώτη ματιά, συλλέκτης αξιοπερίεργων, παραμένει εισαγωγικά ο τελευταίος που παρατείνει οτιδήποτε μπορεί να είναι μια λάμψη φωτός, μια ηχοποιήσεως, ένας παλμός ζωής ή μια μουσική νότα. Οτιδήποτε μπορεί να θέσει μπροστά το ένα πάθος. Ο Σάκης ο φυσικός άνθρωπος και ο συμβατικός άνθρωπος εκτίθενται σε μια παράξενη ομορφιά. Ο Σάκης ο ήλιος φωτίζει τις φευγαλαίες χαρές του διεφθαρμένου ζώου κλείσιμο εισαγωγικών. Αυτό που κάνει τον Κωνσταντίν κατ' κατεξοχήν μοντέρνο ζωγράφο στα μάτια του Μποντλέρ είναι ότι όταν ακριβώς όλος ο κόσμος πέφτει να κοιμηθεί αυτός αρχίζει να εργάζεται και μεταμορφώνει αυτόν τον κόσμο. Η μεταμόρφωση την οποία επιφέρει δεν συνεπάγεται μια ανακύρωση της πραγματικότητας, αλλά έναν δύσκολο ενδοσυσχετισμό ανάμεσα στην αλήθεια αυτό που είναι πραγματικό και στην άσκηση της ελευθερίας. Τα φυσικά πράγματα γίνονται κάτι περισσότερο από φυσικά. Τα όμορφα πράγματα γίνονται κάτι περισσότερο από όμορφα. Και τα καθέκαστα αντικείμενα εμφανίζονται πρικισμένα με μιαν αυθόρμητη ζωή όπως η ψυχή του δημιουργού τους. Για τη μοντερνική στάση η υψηλή αξία του παρόντος είναι αξεδιάλυτα δεμένη με μια απονενοημένη προθυμία να το φανταστούμε, να το φανταστούμε διαφορετικά από ό,τι είναι και να το μεταμορφώσουμε, όχι καταστρέφοντάς το, αλλά συλλαμβάνοντας μέσα του αυτό που πραγματικά είναι. Η μποντλερική μοντερνικότητα είναι μία άσκηση κατά την οποία η ακραία μέρημνα προς ό,τι είναι πραγματικό εξισορροπείται με την πρακτική μιας ελευθερίας η οποία σέβεται αυτήν την πραγματικότητα και συγχρόνως την βιάζει. 3. Ωστόσο, η μοντερνικότητα για τον Μποντλέρ δεν είναι απλώς μια μορφή σχέσης με το παρόν. Είναι επίση ένας τρόπος σχέσης τον οποίο πρέπει κανείς να υιοθετήσει ως προς τον εαυτό του. Η επιφυλακτική στάση της μοντερνικότητας είναι συνδεδεμένη με έναν αναγκαστικό ασκητισμό. Το να είναι κανείς μοντέρνος δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τον εαυτό του ως έναν εαυτό μέσα στη ροή των παρερχομένων στιγμών. Σημαίνει ότι θεωρεί τον εαυτό του ως αντικείμενο μια συμπλοκή και δύσκολης επεξεργασίας. Αυτό που ο Μποντλέρ χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της εποχής του αποκαλεί δανδισμό εδώ δεν θα ξαναθυμίσω με λεπτομέρειες τα πολύ γνωστά χωρία σχετικά με τη χιδέα, γήινη, αχρία φύση. Την αναγκαία εξέγερση του ανθρώπου ενάντια στον εαυτό του, την αρχή της κομψότητας, η οποία επιβάλλει στους φιλόδοξους και ταπεινούς οπαδούς της μια πειθαρχία περισσότερο αυταρχική από εκείνη των πλέον τρομακτικών θρησκείων. Τέλος, τις σελίδες της αφιερωμένες στον ασκητισμό του Δάνδη, ο οποίος με το σώμα του, τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματα και τα πάθη του, αυτή την ίδια την ύπαρξή του, δημιουργεί ένα εργοτέχνης. Για τον Μποντλέρ, ο μοντέρδος άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος που ξεκινά να ανακαλύψει τον εαυτό του, τα μυστικά του και την κρυμμένη αλήθεια του. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να επινοήσει τον εαυτό του. Αυτή η μοντερνικότητα δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο μέσα στο δικό του εγώ. Τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το καθήκον να παραγάγει τον εαυτό του. 4. Ας προσθέσω έναν τελικό λόγο. Αυτή η ηρωνική ηρωοποίηση του παρόντος, αυτό το μετασχηματιστικό παιχνίδι της ελευθερίας με την πραγματικότητα, αυτή η αισθητική επεξεργασία του εγώ, όλα αυτά ο Μποντλέρ δεν πιστεύει ότι έχουν οποιαδήποτε θέση μέσα στην κοινωνία καθεαυτήν ή στο πολιτικό σώμα. Μπορούν να παραχθούν μόνο σε έναν άλλον διαφορετικό χώρο τον οποίο ο Μποντλέρ αποκαλεί τέχνη. Δεν ισχυρίζομαι ότι σε αυτές τις λίγες γραμμές έχω συνοψίσει είτε το σύμπλοκο ιστορικό γεγονός που υπήρξε ο διαφωτισμός κατά τα τέλη του 18ου αιώνα ούτε τη στάση της μοντερνικότητας με τις ποικίλε μορφές τις οποίες έχει πάρει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Αφενός προσπάθησα να τονίσω τον βαθμό στον οποίο ένας τύπος φιλοσοφικού ερωτήματος ενό ερωτήματος το οποίο συγχρόνως θέτει προβλήματα περί της σχέσεως του ανθρώπου με το παρόν περί του ιστορικού τρόπου ύπαρξης του ανθρώπου και της θεσμοθέτησης του εγώ ως αυτόνομου υποκειμένου έχει τις ρίζες του στον διαφωτισμό. Αφετέρου προσπάθησα να επισημάνω ότι το νήμα που πιθανόν να μας συνδέει με τον διαφωτισμό δεν είναι η πιστότητα σε δογματικά στοιχεία αλλά περισσότερο η διαρκής επανενεργοποίηση μιας τάσης. Δηλαδή ενός φιλοσοφικού ήθους, το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως διαρκής κριτική της ιστορικής μας εποχής. Θα ήθελα με μεγάλη συντομία να χαρακτηρίσω αυτό το ήθος. Α. Αρνητικά. 1. Το ήθος αυτό συνεπάγεται καταρχήν την άρνηση αυτού που μου αρέσει να αποκαλώ εκβιασμό σε εισαγωγικά του διαφωτισμού. Πιστεύω ότι ο διαφωτισμός ως σύνολο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών και πολιτισμικών γεγονότων από τα οποία ακόμη εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό συνιστά ένα προνομιούχο πεδίο για ανάλυση. Επίσης πιστεύω ότι ως εγχείρημα να συνδεθεί η πρόοδος της αλήθειας και η ιστορία της ελευθερίας με έναν δεσμό άμεσης σχέσης. Ο διαφωτισμός μορφοποίησε ένα φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο μένει σε μας να το εξετάσουμε. Τέλος, όπως προσπάθησα να δείξω εν σχέση προς το κείμενο του Καντ, πιστεύω ότι ο διαφωτισμός καθόρισε έναν ορισμένο τρόπο του φιλοσοφίν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να είναι υπέρ ή εναντίον του διαφωτισμού. Σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει κανείς να αρνείται οτιδήποτε θα μπορούσε να εμφανιστεί με τη μορφή μιας απλουστευτικής και απολυταρχικής επιλογής είτε αποδεχόμαστε τον διαφωτισμό και παραμένουμε μέσα στην παράδοση του ορθολογισμού του αυτή η επιλογή θεωρείται από ορισμένου ως θετικός όρος ενώ άλλοι αντιθέτως την χρησιμοποιούν ως ψόγο είτε αλλιώς ασκούμε κριτική στον διαφωτισμό και εν συνεχεία προσπαθούμε να αποσπαστούμε από τις ορθολογικές αρχές του. Πράγμα που και πάλι μπορεί να θεωρηθεί καλό ή κακό. Κλείσιμο παρένθεση. Και δεν απελευθερωνόμαστε από αυτόν τον εκβιασμό εισάγοντας διαλεκτικές αποχρώσεις, επιχειρώντας να καθορίσουμε ποια καλά και κακά στοιχεία πιθανόν να υπάρχουν μέσα στον διαφωτισμό οφείλουμε να προσπαθούμε να προωθήσουμε την ανάλυση του εαυτού μας ως όντων ιστορικά καθορισμένων ως ένα βαθμό μέσω του διαφωτισμού. Μια τέτοια ανάλυση συνεπάγεται μια σειρά ιστορικών ερευνών οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες και αυτές οι έρευνες δεν πρέπει να προσανατολίζονται αναδρομικά προς τον ουσιώδη πυρήνα του ορθολογισμού ο οποίος μπορεί να βρεθεί μέσα στον διαφωτισμό και ο οποίος όφιλε να διατηρηθεί μέσα σε κάθε γεγονός. Θα πρέπει να προσανατολίζονται προς τα σύγχρονα όρια του αναγκαίου, δηλαδή προς το τι είναι ή δεν είναι πλέον απαραίτητο για την θέσμηση του εαυτού μας ως αυτόνομου υποκειμένου. 2. Η διαρκής κριτική του εαυτού μας οφείλει να αποφύγει την πάντοτε εύκολη σύγχυση μεταξύ ουμανισμού και διαφωτισμού. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο διαφωτισμός υπήρξε ένα γεγονός ή ένα σύνολο γεγονότων και μια σύμπλοκη ιστορική διαδικασία που τοποθετείται σε ένα ορισμένο σημείο στη διάρκεια της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ως τέτοιο γεγονός περικλείει στοιχεία κοινωνικού μετασχηματισμού τύπους πολιτικών θεσμοθετήσεων, μορφές γνώσης, σχέδια εξορθολογισμού της γνώσης και της πρακτικής, τεχνολογικών μεταβολών, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να συνοψιστούν με μία λέξη. Ακόμα και αν πολλά από αυτά τα φαινόμενα παραμένουν ενδιαφέροντα σήμερα. Το στοιχείο εκείνο που υπέδειξα και το οποίο νομίζω ότι βρίσκεται στη βάση μιας ολόκληρης μορφής φιλοσοφικού στοχασμού δεν αφορά παρά τον τρόπο της θεατρικής σχέσης με το παρόν. Ο ουμανισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αποτελεί ένα θέμα ή μάλλον ένα σύνολο θεμάτων που έχουν κατ' εμφανιστεί με διάφορες ευκαιρίες κατά καιρού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα θέματα αυτά, πάντοτε συνδεδεμένα με αξιολογικές κρίσεις, έχουν προφανώς παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία ως προς το περιεχόμενο καθώς και ως προς τις αξίες που έχουν συντηρήσει. Επιπλέον, έχουν χρησιμεύσει ως κριτική αρχή διαφοροποίησης. Κατά τον 17ο αιώνα υπήρξε ένας ουμανισμός ο οποίος εμφανίστηκε ως κριτική του χριστιανισμού ή γενικά της θρησκείας. Υπήρξε ένας χριστιανικός ουμανισμός ο οποίος θρησκειας υπηρξε ενας χριστιανικος ουμανισμος ο οποιος αντιτιθετο σε έναν ασκητικό και πολύ περισσότερο θεοκεντρικό ουμανισμό. Κατά τον 17ο αιώνα υπήρξε ένας καχύποπτος ουμανισμός, εχθρικός και κριτικός προς την επιστήμη και ένας άλλος ο οποίος, αντίθετα, τοποθετούσε τις ελπίδες του στην ίδια αυτή επιστήμη. Ο μαρξισμός ήταν ένας ουμανισμός. Το ίδιο ήταν ο υπαρξισμός και ο περσοναλισμός. Υπήρξε μια εποχή όπου ο λαός υποστήριξε τις ουμανιστικές αξίες που εκπροσώπησε ο εθνικός σοσιαλισμός και μια εποχή που οι Σταλινικοί έλεγαν πως είναι ουμανιστές. Από όλα αυτά δεν πρέπει να συμπεραίνουμε πως οτιδήποτε συνδέθηκε με τον ουμανισμό πρέπει να απορριφθεί, αλλά πως η ουμανιστική θεματική είναι καθεαυτήν εξαιρετικά εύκαμπτη, εξαιρετικά παραλάσουσα εξαιρετικά συνεπής για να χρησιμεύσει ως άξον στοχασμού. Και είναι γεγονός ότι τουλάχιστον από το 17ο αιώνα αυτό που ονομάστηκε ουμανισμός χρειάστηκε πάντα να στηρίζεται σε ορισμένες συλλήψεις για τον άνθρωπο τις οποίες δανειζόταν από τη θρησκεία, την επιστήμη ή την πολιτική. Ο ουμανισμός χρησιμεύει για να χρωματίσει και να δικαιώσει τις συλλήψεις εκείνες για τον άνθρωπο στις οποίες στο κάτω κάτω ήταν αναγκασμένος να προσφεύγει. Τώρα υπ' αυτήν την έννοια πιστεύω ότι η θεματική αυτή η οποία τόσο συχνά επανέρχεται και η οποία στηρίζεται πάντοτε στον ουμανισμό μπορεί να αντικρουσθεί από την αρχή μιας κριτικής και διαρκούς δημιουργίας του εαυτού μας μέσα στην αυτονομία μας. Δηλαδή από μιαν αρχή η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής συνείδησης που ο ίδιος ο διαφωτισμός ενέχει. Από την άποψη αυτή τείνω να δω τον διαφωτισμό και τον ουμανισμό περισσότερο σε μια κατάσταση έντασης παρά ταυτότητας. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να τους συγχαίουμε και επιπλέον νομίζω ότι ιστορικά είναι ανακριβές εάν το ερώτημα των ουμανιστών περί του ανθρώπου, περί του ανθρωπίνου είδους, υπήρξε ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, αυτό πιστεύω πως λίγο πολύ οφείλεται στο ότι ο διαφωτισμός θεωρούσε τον εαυτό του ουμανιστικό. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η ιστοριογραφία του ουμανισμού του 16ου αιώνα η οποία υπήρξε εξαιρετικά σημαντική για ανθρώπους όπως ο Σέιντ, Μπεβέ ή ο Μπουκχαρτ πάντοτε διακρινόταν από τον διαφωτισμό και από τον 18ο αιώνα και μερικές φορές ερχόταν σε ανοιχτή αντίθεση μαζί τους. Ο 19ο αιώνας είχε μια τάση να αντιτίθεται και στα δύο τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα συγχαίει όπως και να έχει πιστεύω ότι όπως ακριβώς οφείλουμε να απελευθερωθούμε από τον διανοητικό εκβιασμό του υπέρ ή εναντίον του διαφωτισμού οφείλουμε να αποφύγουμε την ιστορική και ηθική σύγχυση που αναμειγνύει το θέμα του ουμανισμού με το πρόβλημα του διαφωτισμού. Μια ανάλυση των σύμπλοκων σχέσεών τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων θα αποτελούσε ένα αξιόλογο σχέδιο, ένα ενδιαφέρον σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι στοχεύουμε στο να ρίξουμε κάποιο φως στη συνείδηση που έχουμε για τον εαυτό μας και το παρελθόν μας. Β. Θετικά. Και ενώ παίρνουμε υπόψη μας αυτές τις προφυλάξεις, οφείλουμε προφανώς να προσδώσουμε ένα θετικότερο περιεχόμενο σε αυτό που μπορεί να είναι ένα φιλοσοφικό ήθος το οποίο συνιστά διαμέσου μια ιστορικής οντολογίας του εαυτού μας μια κριτική του τι λέμε, σκεπτόμαστε και πράττουμε. Ένα. Αυτό το φιλοσοφικό ήθος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια οριακή στάση. Δεν μιλάμε για μια χειρονομία απόρριψης. Πρέπει να κινηθούμε πέραν των εναλλακτικών επιλογών εκτός, εντός. Πρέπει να σταθούμε στη μεθόριο. Πράγματι, η κριτική συνιστάται στο αναλύειν και σκέπτεστε στα όρια. Αλλά αν το καντιανό ερώτημα υπήρξε το ερώτημα σχετικά με το ποια όρια έχει η γνώση προκειμένου να αρνηθεί την υπέρβαση, νομίζω ότι το κριτικό ερώτημα σήμερα πρέπει να επιστρέψει και να γίνει ένα θετικό ερώτημα σε ό,τι μας έχει δοθεί ως καθολικό, αναγκαίο, υποχρεωτικό, ποια θέση καταλαμβάνει το μοναδικό, το τυχαίο και το προϊόν αυθαίρετων εξαναγκασμών. Το θέμα, εν συντομία, είναι να μετασχηματίσουμε την κριτική που οδηγεί στη μορφή του αναγκαίου ορίου σε μία πρακτική κριτική που παίρνει τη μορφή μιας πιθανής υπέρβασης. Το εγχείρημα αυτό ενέχει μία προφανή συνέπεια. Η κριτική δεν πρόκειται πλέον να ασκείται για την έρευνα τυπικών δομών με καθολική αξία, αλλά περισσότερο ως ιστορική διερεύνηση των γεγονότων, τα οποία μας έχουν οδηγήσει στο να θεσμοθετήσουμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας ως υποκείμενο αυτού που πράττουμε, σκεπτόμαστε, λέμε. Υπ' αυτήν την έννοια αυτή η κριτική δεν είναι υπερβατική και ο στόχος της δεν είναι να καταστήσει δυνατή μια μεταφυσική. Είναι γενεαλογική στον σχεδιασμό της και αρχαιολογική στη μέθοδό της. Αρχαιολογική και όχι υπερβατική με την έννοια ότι δεν θα αναζητήσει την εξακρίβωση των καθολικών δομών κάθε γνώσης ή κάθε πιθανής ηθικής δράσης αλλά θα επιδιώξει να χειριστεί τις στιγμές του λόγου, παρένθεση discourse, οι οποίες αρθρώνουν αυτό που σκεφτόμαστε, λέμε και πράττουμε, ως πολλαπλότητα ιστορικών γεγονότων. Και αυτή η κριτική θα είναι γενεαλογική, με την έννοια ότι δεν θα συναγάγει από τη μορφή αυτού που είμαστε εκείνο το οποίο είναι αδύνατο να πράξουμε και να γνωρίσουμε, αλλά θα διαχωρίζει από την ενδεχομενικότητα που μας έχει κάνει αυτό που είμαστε, την πιθανότητα να μην είμαστε πράττουμε ή σκεπτόμαστε πλέον αυτό που είμαστε πράττουμε ή σκεπτόμαστε. Δεν επιζητεί να καταστήσει δυνατή μια μεταφυσική που τελικά έχει γίνει επιστήμη. Επιζητεί να δώσει καινούρια όθηση, όσο το δυνατόν ισχυρότερη και ευρύτερη το απροσδιόριστο έργο της ελευθερίας. 2. Αλλά αν δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την κατάφαση ή το κενό όνειρο της ελευθερίας, πιστεύω ότι αυτή η ιστορικοκριτική στάση πρέπει επίσης να είναι πειραματική. Εννοώ ότι αυτή η εργασία που έγινε στα όρια του εαυτού μας πρέπει αφενός να διανοίξει έναν χώρο ιστορικής έρευνας και αφετέρου να ελεγχθεί από την πραγματικότητα, την σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο για να συλλάβει τα σημεία εκείνα όπου η αλλαγή είναι δυνατή και επιθυμητή, όσο και για να καθορίσει την ακριβή μορφή που η αλλαγή αυτή θα πρέπει να πάρει. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική οντολογία του εαυτού μας πρέπει να απομακρυνθεί από όλα τα σχέδια που ισχυρίζονται ότι είναι καθολικά ή ριζοσπαστικά Πράγματι, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι η προσπάθεια να ξεφύγουμε από το σύστημα της σύγχρονης πραγματικότητας έτσι ώστε να παραγάγουμε τα ολικά προγράμματα μιας άλλης κοινωνίας, ενός άλλου τρόπου σκέπτεσθε, μιας άλλης κουλτούρας, μιας άλλης θέασης του κόσμου, έχει οδηγήσει μόνο στην επαναφορά των πλέον επικίνδυνων παραδόσεων. Προτιμώ τους πολύ συγκεκριμένους μετασχηματισμούς που αποδείχθηκαν δυνατοί κατά τα τελευταία 20 χρόνια σε έναν ορισμένο αριθμό περιοχών που αφορούν τους τρόπους μας να υπάρχουμε και να σκεπτόμαστε, τις σχέσεις προς την εξουσία, τις σχέσεις μεταξύ των φίλων, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τρέλα ή την αρρώστια. Προτιμώ ακόμα αυτούς τους μερικούς μετασχηματισμούς που έχουν γίνει στον συσχετισμό της ιστορικής ανάλυσης και της πρακτικής τάσης από τα προγράμματα για έναν καινούριο άνθρωπο που έχουν διατυπώσει τα χειρότερα πολιτικά συστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα χαρακτηρίσω το φιλοσοφικό ήθος που αντιστοιχεί στην κριτική οντολογία του εαυτού μας ως μία ιστορικοπρακτική δοκιμασία των ορίων τα οποία μπορούμε να υπερβούμε και έτσι ως ένα έργο το οποίο εμείς οι ίδιοι εκτελούμε πάνω στους εαυτούς μας ως ελεύθερα όντα. 3. Κι όμως η ακόλουθη αντίρρηση θα ήταν χωρίς αμφιβολία απολύτως νόμιμη. Αν περιοριζόμαστε σε αυτόν τον τύπο της πάντοτε μερικής και τοπικής έρευνας ή δοκιμασίας, δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να αφαιθούμε, να μας καθορίζουν γενικότερες δομές των οποίων δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση και πάνω στις οποίες δεν μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο. Σε αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την ελπίδα ότι θα φτάσουμε ποτέ σε κάποια σύλληψη η οποία θα μας έκανε ικανούς να εισχωρήσουμε σε μια πλήρη και οριστική γνώμη του τι μπορεί να συνιστά τα ιστορικά μα όρια. Και από αυτήν την άποψη η θεωρητική και πρακτική εμπειρία που έχουμε περί των ορίων μας και περί της δυνατότητός μας να τα υπερβούμε είναι πάντοτε περιορισμένη και καθορισμένη. Έτσι είμαστε πάντοτε σε μια θέση διαρκούς εκκινήσεως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα στην αταξία και την συμπληρωματικότητα. Το εν λόγω έργο ενέχει τη γενικότητά του, τη συστηματικότητά του, την ομογένειά του και τους κινδύνους του. Α. Η κίνδυνοί του. Οι κίνδυνοι αυτοί εμφαίνονται σε ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε παράδοξο των σχέσεων μεταξύ ικανότητος και εξουσίας. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πόσχεση ή η μεγάλη ελπίδα του 18ου αιώνα ή η μέρους του 18ου αιώνα έγκυτο στην ταυτόχρονη και αναλογική ανάπτυξη των ατόμων κατά τη σχέση του ενός προς το άλλο. Και επιπλέον μπορούμε να δούμε ότι μέσα σε ολόκληρη την ιστορία των δυτικών κοινωνιών παρένθεση είναι ίσως εδώ που βρίσκεται η ρίζα του μοναδικού ιστορικού τους πεπρωμένου ενό τόσο ιδιάζοντος πεπρωμένου τόσο διαφορετικού στην εμβέλειά του τόσο οικουμενικού και κυρίαρχου εν σχέση με τον πεπρωμένο άλλων κοινωνιών. Η απόκτηση ικανοτήτων και ο αγώνας για την ελευθερία συνιστούν μόνιμα στοιχεία. Τώρα οι σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ανάπτυξη της αυτονομίας δεν είναι τόσο απλές όσο πίστευαν ότι είναι κατά τον 18ο αιώνα και μπορέσαμε να δούμε ποιες μορφές σχέσεων εξουσίας διέδωσαν σε ποικίλε τεχνολογίες, παρένθεση, είτε μιλούμε για την παραγωγή με οικονομικούς στόχους, είτε για τους θεσμούς, τον οποίων ο σκοπός είναι η κοινωνική ρύθμιση, είτε για τις τεχνικές της επικοινωνίας, κλείσιμο παρένθεσης. Πειθαρχικά συστήματα, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, διαδικασίες εξομάλυνσης normalization που ασκούνται εν ονόματι της κρατικής εξουσίας απαιτήσει της κοινωνίας ή των πληθυσμιακών στρωμάτων αποτελούν μερικά παραδείγματα. Αυτό λοιπόν που βρίσκεται εν κινδύνο είναι τούτο. Πώς μπορεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων να αποσυνδεθεί από την ενίσχυση των σχέσεων εξουσίας. Β. Ομοιογένεια Ο τομέας αυτός οδηγεί στη μελέτη αυτών που ονομάζουμε πρακτικά συστήματα. Εδώ θεωρούμε όσο ομοιογενές πεδίο αναφοράς όχι τις εικόνες που οι άνθρωποι δίδουν για τον εαυτό τους, όχι τους όρους που τους καθορίζουν χωρίς να το γνωρίζουν, αλλά μάλλον ό,τι οι άνθρωποι πράττουν και ο τρόπος με τον οποίο τον πράττουν δηλαδή τις μορφές της ορθολογικότητας που οργανώνουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δημιουργούν πράγματα, παρένθεση, αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί τεχνολογική σκοπιά, κλείσιμο παρένθεση. και την ελευθερία με την οποία αυτοί ενεργούν μέσα σε αυτά τα πρακτικά συστήματα, αντιδρώντας εκείνα που οι άλλοι πράττουν, τροποποιώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, μέχρι ενό ορισμένου βαθμού. Παρένθεση. Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί στρατηγική σκοπιά αυτών των πρακτικών. Κλείσιμο παρένθεση. Η ομοιογένεια αυτών των ιστορικοκριτικών αναλύσεων διασφαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο από τον ίδιο τον χώρο των πρακτικών, οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογική και την στρατηγική τους πλευρά οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογική και τη στρατηγική τους πλευρά. Γ. Συστηματικότητα Τα πρακτικά αυτά συστήματα προέρχονται από τρεις ευρείες περιοχές. Σχέσεις ελέγχου πάνω στα πράγματα, σχέσεις δράσεως επί των άλλων, σχέσεις με τον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μία από τις τρεις αυτές περιοχές είναι εντελώς ξένη προς τις άλλες είναι ευρύτατα γνωστό ότι ο έλεγχος πάνω στα πράγματα διαμεσολαβείται από τις σχέσεις μας με τους άλλους και οι σχέσεις μας με τους άλλους με τη σειρά τους συνεπάγονται τις σχέσεις με τον εαυτό μας και αντιστρόφως. Όμως έχουμε τρεις άξονες των οποίων ο ειδικό χαρακτήρας και ο ενδοσυσχετισμός πρέπει να αναλυθούν. Τον άξονα της γνώσης, τον άξονα της εξουσίας τον άξονα της ηθικής. Με άλλα λόγια, η ιστορική οντολογία του εαυτού μας οφείλει να απαντήσει σε μια ανοιχτή σειρά ερωτημάτων. Πρέπει να πραγματοποιήσει έναν απροσδιόριστο αριθμό ερευνών, οι οποίες είναι δυνατόν να πληθαίνουν και να εξειδικεύονται όσο το επιθυμούμε, αλλά οι οποίες θα απευθύνουν όλες τα ερωτήματα συστηματοποιημένα ως ακολούθως πώς απαρτιζόμαστε ως υποκείμενα της ίδιας μας της γνώσης, πώς απαρτιζόμαστε ως άτομα τα οποία ασκούν οι υπόκεινται σε σχέσεις εξουσίας, πώς απαρτιζόμαστε ως ηθικά υποκείμενα των ίδιων μας των πράξεων, δέλτα, γενικότητα. Τέλος, αυτές οι ιστορικοκριτικές έρευνες είναι αρκετά ακριβείς υπό την έννοια ότι πάντοτε στηρίζονται πάνω σε ένα υλικό, μια εποχή, ένα σώμα καθορισμένων πρακτικών και λόγων δίσκορσης. Κι όμως, τουλάχιστον στο επίπεδο των δυτικών κοινωνιών από τις οποίες προκύπτουν έχουν τη γενικότητά τους υπό την έννοια ότι συνέχισαν να επαναλαμβάνονται μέχρι τις μέρες μας. Για παράδειγμα, το πρόβλημα της σχέσεως μεταξύ πνευματικής ισορροπίας και τρέλας, ή αρρώστιας και υγείας ή εγκλήματος και νόμου, το πρόβλημα του ρόλου των σεξουαλικών σχέσεων και ούτω καθεξής. Ωστόσο, επικαλούμενος αυτή τη γενικότητα, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να επανεξεταστεί στην μεταϊστορική της συνέχεια μέσα στον χρόνο, ούτε ότι πρέπει να εντοπιστούν οι παραλλαγές της. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το κατά πόσο αυτά που γνωρίζουμε για αυτήν, οι μορφές εξουσίας που ασκούνται μέσα σε αυτήν και η εμπειρία του εαυτού μας που έχουμε μέσα σε αυτήν, δεν συνιστούν τίποτε άλλο από καθορισμένα ιστορικά σχήματα μέσω μια ορισμένη μορφή προβληματισμού, η οποία καθορίζει τα αντικείμενα, τους κανόνε δράσεως, τους τρόπους σχέσεως με τον εαυτό μας η μελέτη των τρόπων προβληματισμού, παρένθεση, δηλαδή αυτού που δεν αποτελεί ούτε μία ανθρωπολογική σταθερά, ούτε μία χρονολογική παραλλαγή, κλείσιμο παρένθεσης, είναι κατά αυτή την έννοια ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αναλυθούν ερωτήματα γενικής σημασίας στην ιστορική τους μοναδική μορφή. Μια σύντομη ανακεφαλαίωση για να καταλήξουμε και να επανέλθουμε στον Καντ. Δεν γνωρίζω κατά πόσο θα φτάσουμε ποτέ την όριμη ενηλικίωση. Πολλές εμπειρίες μας μας πείθουν ότι το ιστορικό γεγονός του διαφωτισμού δεν μας έκανε όριμους ενήλικες και ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι μπορεί να αποδοθεί μια σημασία σε εκείνη την κριτική εξέταση του παρόντος, και του εαυτού μας, την οποία διαμόρφωσε ο Καντ με τους στοχασμούς του περί του διαφωτισμού. Νομίζω ότι ο στοχασμός του Καντ είναι ακόμα ένας τρόπος του φιλοσοφίν που δεν στερήθηκε ενδιαφέροντος ή αποτελεσματικότητος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Η κριτική οντολογία του εαυτού μας σίγουρα πρέπει να θεωρηθεί όχι ως μία θεωρία, ένα δόγμα, ούτε ακόμα ως ένα σταθερό σώμα που συσσωρεύεται. Πρέπει να συλληφθεί ως μία στάση, ένα ήθος, ένας φιλοσοφικός βίος στον οποίο η κριτική αυτού που είμαστε είναι συγχρόνως η ιστορική ανάλυση των ορίων που έχουν επιβληθεί πάνω μας και ένας πειραματισμός με την πιθανότητα να τα υπερβούμε. Αυτή η φιλοσοφική στάση πρέπει να μεταφράζεται σε μόχθο για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών. Οι έρευνες αυτές έχουν μεθοδολογική συνάφεια με την ταυτόχρονη αρχαιολογική και γενεαλογική μελέτη των πρακτικών εκείνων που θεωρούνται ως τεχνολογική τύπη ορθολογικότητας και συγχρόνως ως στρατηγικά παιχνίδια ελευθερίας έχουν θεωρητική συνάφεια με τον ορισμό των ιστορικά μοναδικών μορφών, μέσα στις οποίες έχουν τεθεί η υποέρευνα οι γενικότητε των σχέσεών μας με τα πράγματα, με τους άλλους, με τον εαυτό μας. Έχουν πρακτική συνάφεια με τη μέρημνα σχετικά με τη διαδικασία να τεθεί ο ιστορικοκριτικός στοχασμός υπό την δοκιμασία συγκεκριμένων πρακτικών δεν γνωρίζω κατά πόσο πρέπει να υποθεί σήμερα ότι το κριτικό έργο συνεπάγεται ακόμη την πίστη στον διαφωτισμό. Επιμένω να πιστεύω ότι αυτό το έργο απαιτεί εργασία πάνω στα όρια μας, δηλαδή υπομονετικό μόχθο ο οποίος δίνει μορφή στον πόθο μας για ελευθερία.